όπου βρέθηκε στην εκπομπή του Κανάκη, mm-hmm. την άφησε ο Αλφα να μπει σε βίντεο, ήτανε live, πήγε, τι ακριβώς έγινε εδώ. Έτσι. Σε ένα βίντεο λοιπόν της εκπομπής Ράδιο Αροβίλα, χθες πρωταγωνίστησε η αγαπημένη Βίκη Χατζηβασιλείου του Αλφα. Σε ένα σατυρικό βίντεο λοιπόν, κάπως έβαλαν μέσα το πάμε πακέτο, να το κρατήσουμε αυτό, με τη Βίκη Χατζηβασιλείου να κάνει, να συμμετέχει στο συγκεκριμένο βίντεο της εκπομπής του Sky, έτσι, με το πάμε πακέτο όμως. Μπορούμε να το δούμε για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί να πούμε ότι έχουν φουντώσει οι φήμες ότι είναι δυσαρεστημένη η κυρία Χατζηβασιλείου με τον τηλεοπτικό σταθμό Α και ότι οδεύει στον τηλεοπτικό σταθμό Sky με την παραγωγή της εκπομπής να έχει αναλάβει ο Αντώνης Κανάκης. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο. Έλα τώρα που κάνεις ότι ζορίζεσαι! Τι έγινε. Καλά. Τι έκανε το κακοποιό στοιχείο. Πουλούσε τερλίκια χωρίς άδεια. Τερλίκια χωρίς άδεια. Πού πάει ρε τα τερλίκια τι είναι, συνάδελφε. Κάλτσες. Πουλούσε κάλτσες χωρίς άδεια. Ναι, θέλεις. Ναι, δώσουμε. Έλα, άιτε. Κουνιέσαι να σου πάρω καλά αποτυπώματα. Άμα κάνεις τίποτα άλλο, να μπορούμε να σε πιάσουμε εύκολα. Μη κουνιέσαι, ρε Δεν το κάνω επίτηδες, παιδί μου. Πάρκινσον έχω. Να πουλάς όμως τερλίκια χωρίς άδεια, ήξερες. Δεν... Νάτι, το ξέρω ότι είναι ζωντανή. Μητέρα, μαμά. Ποια είστε εσείς, κυρία μου. Βυρισίνη Λοΐζου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω ότι είσαι ζωντανή μητέρα, γι' αυτό εισέφρατα τόσα χρόνια τη σύνταξή σου. Τώρα θα το αποδείξω σε όλο τον κόσμο. Ποια είσαι, κουρτσούδι, δεν σε ξέρω. Σκασού μου, ρικολόγρια που πουλούσες χωρίς άδεια τριλίκια, δεν μου λες. Θέλεις να βγεις από εδώ μέσα. Θέλω. Τότε λέγεσαι ό,τι λέω ναι. Ναι. Μητέρα. Ναι. Ζεις. Ναι. Άρα δεν έχω κάνει κάτι κακό. Άρα μπορώ να γίνω ευρωβουλευτής, μητέρα. Ναι. Μητέρα. Παιδί. Υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν πίστεψε ότι έχασε τη μαμά της. Και γι' αυτό πεισματικά και κόντρα σε όλους συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, τη βρήκε. Μια μάνα εγκληματία να πουλάει τερλίκια χωρίς άδεια. Τερλίκια χωρίς άδεια. Όμως η αγάπη υπερβαίνει το έγκλημα. Και αν τελικά βγει ευρωβουλευτής, αυτό το πακέτο θα το φάμε εμείς. Καλή σας νύχτα. Βίκη, να το πεις όλο τον κόσμο. Είμαι μαζί. Είμαι ασό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε να συμμετέχει πρώτη φορά σε πρόγραμμα ανταγωνιστικού καναλιού. Ενεργά. Να πούμε ότι υπάρχει μια απαγόρευση από τον τηλεοπτικό σταθμό Α να συμμετέχουν τα αστέρια του τηλεαστέρες, του αυτοί που παίρνουν τα πολλά χρήματα, εάν δεν έχουν πάρει έγκριση από το κανάλι. Να πούμε, ότι δεν έχει πάρει καμία έγκριση. Σωστά. Και αυτό το οποίο είχε ενοχλήσει τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Και μάλιστα ο Αντώνης Κανάκης είπε ότι το Σάββατο βράδυ πήρα τηλέφωνο τη Βίκη Χατζηβασιλείου, την Κυριακή κάναμε το γύρισμα. Εδώ πέρα για να κλείσεις μια συνέντευξη με κάποιο πρόσωπο του τηλεοπτικού σταθμού Α θέλεις ένα μήνα κι αν στη δώσουν από το γραφείο τύπου. Πόσο μάλλον για ένα γύρισμα που έγινε τόσο γρήγορα, έτσι. Ναι. Εμείς ξαναλέγαμε ότι η Βίκη Χατζηβασιλείου είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη από τον Α και με την κόντρα της, με τον Δήμο Βερίκιο. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει βέβαια από αντιπρόεδρος, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυριότερο είναι μετά την μείωση 30% του μισθού της που της κάνουν στον Α και με τη δυσαρέσκεια που είχε από την αλλαγή προγράμματος και ώρας, η Βίκη Χατζηβασιλείου πλέον συζητάει με τον Sky, συζητάει με τον Αντώνη Κανάκη, είναι πολύ καλή φίλη. Και όπως είπες, φίλη, υπάρχει και το σενάριο ο ίδιος Αντώνης Κανάκης, καθώς έχει εταιρεία παραγωγής στην Θεσσαλονίκη, να αναλάβει την παραγωγή της Βίκης Χατζηβασιλείου και του Πάμε Πακέτο. Μάλιστα. Είναι εξελίξεις έτσι, τηλεοπτικές κατηγορίες και ραγδαίες. Που η συνεργασία του τηλεοπτικού σταθμού Sky με τον παραγωγό, τον Τούρκο παραγωγό του Survivor, βλέπουμε να αναβαγεί, να μην τραβάνε τα προγράμματά του.
Άρα αυτή τη στιγμή ο Sky τι κάνει, προσπαθεί να αρπάξει από τον ανταγωνισμό τα προγράμματα τα οποία έχουν υψηλή τηλεθέαση και είναι αγαπητά στο κοινό. Επίσης, μια άλλη φήμη η οποία κυκλοφορεί είναι ότι αντίστοιχη πρόταση έχει δεχτεί και η Αγγελική Νικολούλη, τόσο από το Sky όσο όμως και από τον Αντένα. Πάμε μια βόλτα στην εφημερίδα Μπαμ και επιστρέφουμε.